βαμβάκι ο καπνός ήταν το επίκεντρο των συζητήσεων που είχε αυτή την εβδομάδα ο νομάρχης Οδόπης Αργιανακίδης με τους επιτελείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τον πρόεδρο της Ενώσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νίκο Σκοπιανό ενημέρωσε η βουλευτής του Πασόκ Σιδηροδόπη Χρύσα Μανολιά μετά τις επαφές που είχε με τους επιτελείς του Υπουργείου για το θέμα των καπνοπαραγωγών. Ξεκινούν σε λίγες ημέρες στα σχολεία και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ο νομός Ροδόπης παρουσιάζει ελάχιστα κενά τα οποία θα καλυφθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μάγεψε χθες ο Βασίλης Παπακουσταντίνου που έκλεψε την παράσταση με τις σιρήνες του. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μια σειρά θεμάτων που αφορούν τον πολυπληθή και ταλαιπωρημένο αγροτικό κόσμο της περιοχής έθεσε στους επιτελείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο νομάρχης Ροδόπης Άρης Γιαννακίδης. Σήμερα σε συνέντευξη τύπου ενημέρωσε και τους δημοσιογράφους της περιοχής. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κύριο Αλέξανδρο Κοντό, πραγματοποίησαν τοπικοί φορείς, στην οποία συζητήθηκαν σημαντικά θέματα που απασχολούν έντονα τους αγρότες του νομού. Ο νομάρχης Ροδόπης, κύριος Άρης Γιαννακίδης, τόνισε την ιδιαίτερη σημασία της επίσκεψης, στη διάρκεια της οποίας, μεταξύ άλλων, μίλησαν για την συνυπευθυνότητα και το πράσινο σκουλί, ζητήματα μεγάλου ενδιαφέροντος για τους βαβακοπαραγωγούς. Στη συζήτηση, επίσης, αναφέρθηκαν και έργα για την πλημμυρική προστασία της περιοχής. Είχα αξιολογήσει ότι η παρουσία μας και η σύσκεψη ήταν απαραίτητη να γίνει και δικαιώθηκα για να αποσαφινιστούν πιθανά ελλείμματα ή για να προληφθούν πιθανές αστοχίες δράσεων και παρεμβάσεων ή αν θέλετε να συγκεκριμενοποιηθούν σε πλήρη συντεταγμένη δράση όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες για να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τον καπνοπαραγωγικό κόσμο, αλλά και σημειολογικά να αναδείξουμε για μια άλλη φορά ότι η τοπική κοινωνία έχει ενιαία έκφραση και κοινή δράση. Ένα θέμα που απασχόλησε με τον κύριο Κοντό αφορούσε και το θέμα της περικοπής της συνυπευθυνότητας για τα βαμπάκια. Από τους 940 που έχουν κοπεί στην περιοχή μας, οι 40 που αφορούν κυρίως λάθος στα ψηφιακά στοιχεία λόγω αναδασμού, υπάρχει δέσμευση του ΕΠΚΕΠΕ ότι θα δικαιωθούν. Για τους υπόλοιπους, τουλάχιστον αυτό που ελέγχθη είναι ότι θα ισχύσει η περικοπή, δηλαδή δεν θα υπάρξει δικαίωση. Παρότι το 98% αφορούν αποκλίσεις μισού ή ενός στρέμου, τους ιδίους στρεμάτων, που ο νομάρχης Ροδόπης πιστεύει ότι είναι άδικο. Ένα θέμα που συζητήσαμε φυσικά, το οποίο έχει πλέον επικαιρότητα, αρχίζει πλέον να τρέχει, είναι οι αποζημιώσεις για το πράσινο σκουλίκι. Έχει γίνει η προκήρυξη του μέτρου για την αντιπλημμυρική παρέμβαση και προστασία της περιοχής και στην νομό Ροδόπης αντιστοιχούν γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Γιαννακίδης δεν παρέλειψε να τονίσει ότι παρακολουθεί στενά το θέμα των αποζημιώσεων των πληγέων περιοχών. Ότι εγώ εμένω στις επαγγελίες και στις δεσμεύσεις του κυβερνητικού κλιμακίου για πλήρη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των πληγέντων περιοχών και θα το παρακολουθώ και θα διεκδικώ μέχρι διασφάλιση όλης της χρηματοδότησης. Συνάντηση για τα αγροτικά ζητήματα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης είχε η βουλευτής του νομού Χρύσα Μανολιά. Το μεσημέρι πραγματοποίησε συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΑΣ, Νίκο Σκοπιανό, ώστε να δρομολογηθούν λύσεις στα ζητήματα που ταλανίζουν τον αγροτικό κόσμο της περιοχής. Συνάντηση για το μεσημέρι βουλευτής νομού Ροδόπης Χρύσα Μανολιά με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νίκο Σκοπιανό, ώστε να δρομολογηθούν λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροτικό κόσμο. Για το θέμα του καπνού, η κυρία Μανολιά τόνισε πως άσκησαν πίεση ώστε οι καπνοπαραγωγοί να πάρουν τα χρήματά τους. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα λυθεί το ζήτημα. Εμείς ασκήσαμε κάθε πίεση που μπορούσαμε και από πλευράς χρονικής πίεσης. Ήδη εδώ και 2 μήνες έχω φέρει το θέμα επανειλημμένα στη Βουλή και έστω και την τελευταία στιγμή, γιατί φτάνουν πια οι προθεσμίες να είναι απαγορευτικές,
αποφασίστηκε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα έτσι που να μπορέσουν οι καπνοπαραγωγοί να πάρουν τα χρήματά τους αφενός μεν την εμπορική αξία με διάφορους τρόπους, είτε με κατάπτωση και μέσα από την εγγύηση, η οποία επειδή δεν αρκεί πιθανόν να προχωρήσουμε σε αγωγές. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών διαβεβαίωσε πως πρέπει να διασφαλιστεί το κομμάτι της επιδότησης που αυτή τη στιγμή εκκρεμεί. Βεβαίως δεν ελπίζουμε πολλά πράγματα, με την έννοια ότι πιστεύουμε ότι θα μείνουν εκκρεμότητες όσον αφορά την πληρωμή της εμπορικής αξίας, αλλά τουλάχιστον να διασφαλίσουμε το κομμάτι της επιδότησης, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο εκκρεμεί και το οποίο είναι πάρα πολλά χρήματα και ξέρετε, ας πούμε, τη δυσπραγία που υπάρχει στον αγροτικό κόσμο αυτή τη στιγμή, την οικονομική δυσπραγία, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με τη γενικότερη κατάσταση. Αγωνία και ανησυχία όμως επικρατεί και στους βαβακοπαραγωγούς, καθώς ακόμα εκκρεμεί το θέμα των κιλών που θα παραδώσει ο κάθε παραγωγός σαν ηρτημένη εσοδεία. Και κύρια την αγωνία μας και την ανησυχία μας για το πώς θα εξελιχθεί η προσεχή χρονιά σε σχέση με τα κιλά τα οποία τα μπορεί ο κάθε παραγωγός να παραδώσει πλέον σαν ηρτημένη εσοδεία εκεί πέρα. Και προσωπικά, ο οποίος έτσι έχουμε μια μεγαλύτερη ουσιαστική ενασχόληση και αρμοδιότητα πάνω σε αυτό το θέμα, έβαλα κάποιες προτάσεις, οι οποίες δυστυχώς ακόμη δεν πήραν απάντηση, είναι σε εκκρεμότητα. Οι βαμβακοπαραγωγοί νιώθουν διπλή αγωνία, αφού λύση δεν υπάρχει, παρά τις δεσμεύσεις του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Να μην υπάρχει στον ορίζοντα η δυνατότητα ικανοποίησης τους. Παρόλες υποσχέσεις που είχε δώσει ο Υπουργός ότι θα το δει το θέμα και θα βρει λύση. Γιατί δεν είναι δυνατόν από τους 6.500 βαμβακοπαραγωγούς οι 1.000 να έχουν πρόβλημα στην επιστροφή στην υπευθυνότητα. Και εκείνο το οποίο στα αλήθεια θέλω να το καταγγείλω είναι ότι εκ μέρους της ηγεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η ικανοποίηση του αιτήματος αυτών των περίπου 1.000 βαβακοπαραγωγών μας ήταν το λιγότερο πλήρης αδιαφορία και εντελώς ψυχρά. Ξεκινούν σε λίγες μέρες τα σχολεία και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ο νόμος Ροδόπης παρουσιάζει ελάχιστα κενά τα οποία θα καλυφθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Όπως δήλωσε στο Art Channel ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Μαρίνος Κωνσταντινίδης, το πρόβλημα εστιάζεται στο μάθημα των Αγγλικών που αναμένεται να καλυφθεί από αναπληρωτές. Στο μεταξύ, έχει ήδη παραλυφθεί και μεγάλη παρτίδα των βιβλίων. Σε λίγες μέρες ξεκινούν τα σχολεία και τα κενά στο νομό Ροδόπης είναι ελάχιστα, τα οποία θα καλυφθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπως δήλωσε ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Μαρίνος Κωνσταντινίδης. Το Σαββατοκύριακο θα έρθει το αναγκαίο διδακτικό προσωπικό για τη λειτουργία των σχολείων. Όσον αφορά τα δημοτικά σχολεία, μπορούμε από τη Δευτέρα να λειτουργήσουμε αρκετά καλά, μια και οργανικά κενά σε υπεύθυνων τμήματων δεν υπάρχουν. Έχουμε ζητήσει ένα μικρό αριθμό αναπληρωτών για να λειτουργήσει η ενισχυτική διδασκαλία στα σχολεία, γιατί υπάρχουν αρκετοί μαθητές που παρουσιάζουν δυσκολίες στη μάθηση, για να λειτουργήσουν τάξεις υποδοχής για παιδιά από οικογένειες παλινοστούντων κυρίως. Όσον αφορά τα νηπιαγωγεία, έχουμε και εκεί 3-4 κενά, τα οποία πιστεύω ότι εντός της ημέρας ή της αυριανής θα στελεχωθούν από αναπληρώτριες κυρίες. Το πρόβλημα όμως εστιάζεται στο μάθημα των Αγγλικών που αναμένεται να καλυφθεί από αναπληρωτές. Το μοναδικό πρόβλημα που ίσως υπάρξει θα είναι στο μάθημα των Αγγλικών, μια και αποσπάστηκαν συνάδελφοι σε άλλους νομούς και δεν υπήρξε ενδιαφέρον στελέχους των θέσεων αυτών από άλλους μόνιμους αποσπασμένους. Σχετικά με τα βιβλία, ο κύριος Κωνσταντινίδης τόνισε ότι μεγάλη παρτίδα των βιβλίων έχουν παραλυφθεί. Το 90% των βιβλίων έχει ήδη διανυμηθεί. Μας λείπουν 1-2 τεύχοι από το τρίτο ή τέταρτο μέρος της χρονιάς και πιστεύω ότι θα ξεκινήσουμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Τη διαθεματική προσέγγιση για την προετοιμασία των νηπιαγωγών είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν σήμερα νηπιαγωγοί των ομών Ξάνθης και Αλεξανδρούπολης. Η συγκεκριά του θέματος ήταν η ειδική επιστήμονας Τότα Αρβανίτη Παπαδοπούλου, η οποία υπογράμμισε τη σημασία των τεχνικών στη διδακτική ώρα, γεγονός που θα λειτουργήσει θετικά στα παιδιά. Τη διαθεματική προσέγγιση για την προετοιμασία των νηπιαγωγών είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν σήμερα το πρωί οι νηπιαγωγοί της Ξάνθης και Κομωτινής στο σεμινάριο που διοργανώθηκε με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Για να μην χρειαστεί από την αρχή να ξεκινήσετε να ανακαλύψετε ποιο είναι αυτό το μικρό αντιπαλίκι.
το κάθε ένα μικρό ανθρωπάκι από αυτά που θα σας φέρουμε φέτος στο σχολείο σας. Δεν μιλάω για τους περσινούς αντιμετές, για μικρόγρα και μια μικρά, πιο μικρά. Η συγκίτρια του θέματος ήταν η ειδική επιστήμονα στο Ταρβανίτη Παδοπούλου, η οποία αποσαφήνει στη σημασία των τεχνικών στη διδακτική ώρα, αλλά και την ευέλικτη ζώνη που θα εφαρμόσει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν θα υπάρχει σχολείο πρωτοβάθμιας και γυμνάσιο, το μας ενδιαφέρει όμως και δευτεροβάθμια, νηπιαγωγείο και δημοτικό, που δεν θα εφαρμοστεί ευέλικτη ζώνη. Έτσι. Ξέρουμε. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές από εμάς, το έχουμε εφαρμόσει πειραματικά, σε πειραματικό επίπεδο και πρόπερση, εθελοντικά για πρώτη φορά. Θυμόσαστε που είχαν βγει και κάποια μικρά κονδύλια που κάλυπταν κάποια λειτουργικά έξοδα για την εφαρμογή της ευέλικτης. Στις 15 του Σεπτέμβρη λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να φοιτήσουν στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Το κράτος τους δίνει μια δεύτερη ευκαιρία να αποκτήσουν το απολυτήριο του γυμνασίου. Ένας θεσμός πλέον πετυχημένος. Ως προαπαιτούμενο τίθεται το απολυτήριο γυμνασίου, ενώ αναμένεται να δοθεί και παράταση αν δεν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός αιτήσεων που φτάνει τους 50 μαθητές. Στις 15 Σεπτεμβρίου λήγει προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να φοιτήσουν στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Ο αριθμός αιτήσεων μέχρι στιγμής ανέρχεται στους 42, ενώ αναμένεται να δοθεί παράταση αν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων που ανέρχεται σε 50. Το χαρτί που δίνεται στους καταρτιζόμενους ισοδυναμεί σε απολυτήριο γυμνασίου. Έχουν ξεκινήσει εγγραφές, οι οποίες διαρκούν μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου. Έχουμε 42 άτομα τα οποία έχουν εγγραφεί και πιστεύουμε ότι θα είναι και άλλα που θα έρθουν και είναι και το προηγούμενο επίπεδο το οποίο συνεχίζει στη δεύτερη χρονιά. Ποια είναι τα δικαιολογικά τα οποία θα πρέπει να προσκομίσουν? Θα πρέπει να έχουν απολυτήριο δημοτικού αν δεν έχουν πάει στο γυμνάσιο και αν έχουν πάει κάποια τάξη στο γυμνάσιο, έστω και μέχρι την τρίτη χωρίς να πάρουν απολυτήριο, μας φτάνει μια βεβαίωση από το αντίστοιχο γυμνάσιο στο οποίο πήγανε ότι έχουν φοιτήσει μέχρι το επίπεδο που έχουν φοιτήσει, η ταυτότητά τους, την οποία βγάζουμε εμείς εδώ φωτοτυπία, και μια αίτηση που κάνουν εδώ. Αυτό είναι αίτηση για εγγραφή, δεν είναι εγγραφή. Μετά τους καλούμε, μάλλον 15 με 16 του μηνός θα τους καλέσουμε για να πάρουμε συνέντευξη από τους υποψήφιους και από εκεί και πέρα, αν ο αριθμός που μας ζητούν να πάρουμε δεν έχει καλυφθεί, θα τους πάρουμε όλους. Αν έχει καλυφθεί, θα κάνουμε επιλογή με βάση κριτήρια που μας δίνει το ΙΔΕΚΕ, όπως ανεργία, μονογονεϊκές οικογένειες, ηλικία κλπ. Ο αριθμός πώς ανέρχεται, πρέπει? Μέχρι τώρα ήταν 50 άτομα το ανώτερο. Τώρα έχει γίνει κάποια αλλαγή στον αριθμό των ατόμων που θα περιλαμβάνεται στο κάθε τμήμα, προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. Οπότε πιθανότατα να έχουμε κάποιες αλλαγές. Πιθανότατα όμως να μείνει και ο ίδιος αριθμός. Δεν ξέρουμε. Ακόμη δεν είναι σίγουρο. Απλά υπάρχει μία φήμη ότι θα αλλάξουν κάπως προς τα πάνω τα όρια για το κάθε τμήμα. Ενώ μέχρι τώρα ήταν 10 το κατώτερο άτομο, ανώτερο 15, υπάρχει μία πιθανότητα να γίνει το ανώτερο 20 άτομα. Χωρίς ακόμη να είναι επιβεβαιωμένο και χωρίς να υπάρχει επίσημο έγγραφο γι' αυτό. Ενώ για τους μαθητές δεν υπάρχει σχεδόν καμία οικονομική επιβάρυνση. Κάποια δίδακτρα πληρώνουν? Όχι, δωρεάν. Τίποτα είναι δωρεάν. Προσπαθούμε να καλύψουμε και τις ανάγκες που έχουν. Παραδείγματος χάρη στην αισθητική αγωγή, φέτος κοιτάμε να καλύψουμε από άποψη πινέλων, από άποψη χρωμάτων, από άποψη γυψόγαζας, γύψου, χρωμάτων, ό,τι μπορεί να καλύψει το ΙΔΕΚΕ. Ακόμη και τελάρα πήραμε και τρίποδες, προσπαθήσαμε δηλαδή να καλύψουμε λίγο τις ανάγκες για να μην παίρνουν, αν είναι δυνατόν, τίποτα οι εκπαιδευόμενοι. Θα πάρουν ένα τετράδιο και ένα μολύβι, αυτό είναι, και αυτό θα κοιτάξουμε αν μπορούμε και αυτό ακόμη να το καλύψουμε φέτος, αν μπορούμε. Στη μείωση του αριθμού των δρομολογίων των λεωφορείων κατά 25% προσανατολίζεται η Πρυτανία. Οι φοιτητές του Δημοκρητίου ερωτηθέντες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για αυτό το μέτρο. Τα δρομολόγια των λεωφορείων του Πανεπιστημίου θα μειωθούν αισθητά από φέτος. Δυσαρεστημένοι φοιτητές τονίζουν ότι πλέον τους προβληματίζουν έντονα οι μετακινήσεις τους. Τα λεωφορεία μειώθηκαν τα δρομολόγια που 78 περίπου έγιναν 56. Έχει ένα μία ώρα τώρα. Το τελευταίο είναι 10 η ώρα. Αυτό είναι απαράδεκτο. 5 η ώρα δεν έχει λεωφορείο, έχει μέχρι τις 4 και μετά έχει από τις 6 μέχρι τις 10. Στα Κυριακά είναι από τις 11.30 το πρώτο και το τελευταίο είναι 8.30 ώρα.
Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί δεν μας βολεύει στο να βγούμε έξω και να διασκεδάσουμε γενικά. Τα κόμματα στο ταξί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και δεν μπορούμε συνέχεια να παίρνουμε ταξί, να κάνουμε ταξί γενικά. Και σε αυτό πάλι έχω ακούσει γενικά ότι δεν πληρώνουν, δεν πληρώνονται οι οδηγοί γι' αυτό, δεν δίνει το κράτος γενικά λεφτά. Υπάρχει πρόβλημα και όσον αφορά τα μαθήματα, τα οποία θα τελειώνουν περίπου στις 10 η ώρα. Κάποιοι θα αναγκάζονται και δεν θα παρακολουθούν τα τελευταία μαθήματα. Δεν καλύπτει όλες τις ώρες της λέσχης, ειδικά τα Σαββατοκύριακα όταν τελειώνει 8.30. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι για τα παιδιά που μένουν στις εστίες, τα οποία δεν θα μπορούν να κατεβαίνουν εύκολα στην πόλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σημαντικότερο πρόβλημα έχουν να το αντιμετωπίσουν οι οικότροφοι φοιτητές, αφού σε πολλές περιπτώσεις θα αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν ταξί για τις μεταβάσεις τους στο κέντρο της πόλης. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι για τα παιδιά που μένουν στις εστίες, τα οποία δεν θα μπορούν να κατεβαίνουν εύκολα στην πόλη, θα αναγκάζονται να παίρνουν συνέχεια ταξί, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη αύξηση των εξόδων τους. Αν μειωθούν τα λεωφορεία, θα είναι δυσκολότερη μετακίνηση, ειδικά για τους οικότροφους φοιτητές που μένουν στην Πανεπιστημίου Πόλη. Και θα είναι πιο δύσκολα πράγματα, γιατί εντάξει, 10 ώρα δεν είμαστε μικρά παιδιά. Θέλουμε κιόλας να υπάρχουν πιο πολλά λεωφορεία. Μικρή διακοπή θα κάνουμε για λίγες διαφημίσεις. Με τα θέματα τεχνικών, μαχητικής αυτοάμυνας και ψυχολογίας συνεχίστηκε σήμερα το πρόγραμμα του πρώτου εκπαιδευτικού συνεδρίου 50 εκπαιδευτών που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Δοκίμων Αστιφυλάκων στην Κομωδινή. Με την ψυχολογία του νεοσύλλεκτου και τρόπος αντιμετώπισης, ψυχοκοινωνικά προβλήματα της εφηβικής και μετεφηβικής ηλικίας αλλά και θέματα τεχνικών μαχητικής αυτοάμυνας έληξε σήμερα το πρόγραμμα του πρώτου εκπαιδευτικού συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε σε εγκαταστάσεις της Σχολής Δοκίμων Αστιφυλάκων. Τα παιδιά όλο και περισσότερο πλέον μεγαλώνουν με τρίτα τέταρτα πρόσωπα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όχι μόνο αυτό και αρκετά άλλα πράγματα, έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ανυπακοής, της απειταρχίας και της κριτικότητας, καθώς επίσης και την κατάργηση παραδοσιακών αξιών. Συμβαίνουμε ότι όλο περισσότερο το παράδειγμα της συμπεριφοράς σε ό,τι αφορά την ανυπακοή είναι πιο συχνό. Δεν ξέρω, αυτό ήθελα να μου πείτε εσείς, βλέπετε αυτό το πράγμα να το βλέπετε στη δουλειά σας. Δηλαδή να υπάρχουν μεγαλύτερες δυσκολίες σε ό,τι αφορά την επιβολή, ας πούμε, της πειθαρχίας. Το συντονισμό των εργασιών του συνεδρίου που ολοκληρώθηκε σήμερα είχε ο διοικητής της Ακαδημίας, ταξίαρχος Στέφανος Αψιαλάκης. Η καλυτέρευση της καθημερινότητας των παιδιών που έχουν στην πλειοψηφία τους εγκαταληφθεί από τους γονείς στο Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων της Κομωτινής αποτελεί βασικό στόχο για το διοικητή του Ιδρύματος κ. Πατσί. Απαραίτητο στοιχείο όμως κρίνεται και η βελτίωση των εγκαταστάσεων και η ενίσχυσή τους με χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας. Σε άσχημη κατάσταση ήταν μέχρι πριν λίγο καιρό η εγκαταστάση του Ιδρύματος Χρονίων Παθήσεων Κομωτινής. Μετά από κινήσεις του νέου διοικητή κ. Δημήτρη Πάτση, έχουν ξεκινήσει έργα που θα βελτιώσουν κατά πολύ την εικόνα του Ιδρύματος. Το Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων Παιδών Κομωτινής, όταν ανέλαβα την διοίκηση, το βρήκα σε όχι τόσο καλή κατάσταση από πλευράς περιβάλλοντος χώρων. Ο κύριος Δικαιάρχης μας προέδρεψε να προχωρήσουμε δίνοντας μια άμεση επιχορήγηση. Πολλοί παράγοντες από την Ξάνθη, ύστερα από μια ενημέρωση που έγινε, έδειξαν ενδιαφέρον να ενισχύσουν το Ίδρυμα οικονομικά, να γίνουν δηλαδή χορηγοί. Το όνειρο του Ιδρύματος είναι, το όνειρό μας είναι τα παιδιά που είναι κάτω να μεταφερθούν σε υπέροχους θαλάμους που έχουν γίνει από τις προηγούμενες διοικήσεις για να μπορέσουν να έχουν μια πιο εξατομικευμένη περίθαλψη για κάθε παιδί. Σημαντική, όπως τονίζει ο κύριος Πάτσης, είναι και η βοήθεια του ΔΣ Στρατού. Μας βοηθάει, πρέπει να τονίσω πάρα πολύ, και το ΔΣ Στρατού, το οποίο ήρθε και μας έκανε ήδη εδώ πέρα τον χώρο, τον έχουμε ετοιμάσει για ένα μικρό γηπεδάκι. Και το οποίο γήπεδο θα φιλοξενεί και θα παίζουν εκεί παιδιά, όσα από τα παιδιά μας μπορούν, υπό την επίβλεψη βέβαια πάντοτε των νοσηλευτών. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου έδωσε μια πολύ πετυχημένη συναυλία χθες το βράδυ στην Κομωτινή. Μια νύχτα από ένα γάτο και 5 σιρήνες είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν οι Κομωτινέοι χθες βράδυ. Στο στέλνο.
Μωτινέοι έζησαν νέες ροκ μουσικές εμπειρίες, μουσικές προκλήσεις με τη φωνή, την ερμηνεία και τη μουσική σφραγίδα του Βασίλη Ποκοσταντίνου, που με τη συνοδεία πιάνου, κιθάρας, κοτραμπάσου, βιολού και κρουστών έδωσε τη δική του μουσική ανατροπή. Κατάμεσο ήταν το θερινό θέατρο από φαν του Ποκοσταντίνου που έδωσαν προτερό παρόν. Πες μου λίγα λόγια για τον Βασίλη. Πώς το χαρακτηρίζεις ως άνθρωπο? Είναι πολύ καλός. Όλα, δεν έχω κάνει συγκεκριμένο. Από τα τόσα που είπε, τους αγαπάω ακόμα. Και εγώ. Το θαυμάζεις? Πάρα πολύ. Ο Βασίλης είναι εξαίρετος άνθρωπος. Τον αγαπάμε, έχω δει πολλές συναυλίες του. Απλώς σήμερα δεν μπόρεσα να μπω μέσα, επειδή κάτι μου έτυχε. Και είναι τα αγαπημένα μου ονόματα. Τα ακολουθώ παντού. Ποιο τραγούδι έχεις ξεχωρίσει από... Το Ελλάς, δηλαδή με μείνει πάρα πολύ και την Ελλάδα. Ο Βασίλης έχει ψυχαγωγήσει γενιές και γενιές. Άκουγε ο πατέρας μου, ακούω εγώ, μάλλον και τα παιδιά μου. Πώς θα ξεχωρίσεις κάτι? No, no way. Όλα για κανένα. Εσείς ποιο τραγούδι θαυμάζετε? Όλα του. Κρόιφ και ο Χάνς. Το πρώτο τραγούδι που είπε ο Κωνσταντίνου. Ωραιότερο τραγούδι, παλιό τραγούδι που θα έχει μείνει, είναι διαχρονικό φυσικά. Κατά τα άλλα είναι ένας από τους τραγουδιστές που έχει αφήσει εποχή στο καιρό του. 30 χρόνια στην δισκογραφία. Ακριβώς. Τα νιάτα τα δικά μας. Ξεκίνησε φυσικά, είμαστε και μερικία. Γι' αυτό ήρθαμε και καθόμαστε εδώ να τον ακούσουμε έστω και εξ αποστάσεως. Ποιο τραγούδι σ' αρέσει περισσότερο? Τα όλα. Τι να πω, παιδί μου, καλά είναι. Ένας τραγουδιστής όπως όλοι. Για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια ο γνωστός ρόκερ αποχωρίστηκε το γνωστό ηλεκτρικό του ήχο, δίνοντας διαφορετική διάσταση στα τραγούδια που μέχρι σήμερα έχει ερμηνεύσει. Οι 24 αντιπροσωπείες από αντίστοιχες πόλεις της χώρας μας συμμετείχαν στο 12ο Συνέδριο των Νέων Αγροτών. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Σπάρτη και μεταξύ των αποφάσεων που ελήφθησαν ήταν και η έκφραση των απόψεων των νέων αγροτών σε όλα τα όργανα και τις δομές της αγροτικής μας πολιτικής. Με επιτυχία έλεξε το 12ο Συνέδριο Νέων Αγροτών που πραγματοποιήθηκε στη Σπάρτη με τη συμμετοχή 24 αντιπροσωπιών. Όπως δήλωσε η πρόεδρος Νέων Αγροτών Ομού Ροδόπης, Ντίνα Τσιμπλιαράκη, το συνέδριο πέτυχε τους στόχους του. Αντάλλαξαν εμπειρίες και ενημερώθηκαν για σημαντικά θέματα. Ο κύριος στόχος όμως που επιτεύχθηκε αφορούσε στην ενδυνάμωση του δυναμικού ανθρώπινου δικτύου των νέων αγροτών. Οι νέοι αγρότες ξανά στην πρωτοπορία μέσα από τα αποτελέσματα του συνεδρίου. Ήταν τα εξής. Οι νέοι αγρότες θα επιδιώξουν να εκφράζονται οι απόψεις σε όλα τα όργανα και τις δομές αγροτικής πολιτικής. Για την καλύτερη ενημέρωση και αποτελεσματικότερη συμμετοχή θα αξιοποιήσουν ένα μόνιμο όργανο ανάλυσης και παραγωγής αγροτικής πολιτικής. Κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι το 2013 θα επιδιωχθεί η ενίσχυση των υπάρχοντων δομών στον αγροτικό τομέα και η τόνωση των ασχολούμενων με τα αγροτικά επαγγέλματα. Διαπιστώθηκε η ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας ώστε οι νέοι αγρότες να πιστεύουν στο επάγγελμά τους, να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία και να διεκδικούν ομότυπη αναγνώριση. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι βραδινές ειδήσεις από το Art Channel. Ευχές από εμάς για ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλή σας νύχτα. Έχει γίνει μια συνολική ανάπλαση της περιοχής με σκοπό να διευκολύνει την ζωή των πεζών και να δυσκολέψει τη ζωή των αυτοκινητιστών στην περιοχή.
για να γίνει πιο φιλικός ο δρόμος προς τους πεζούς. Επίσης, η ανάπλαση της λεωφόρου Δημοκρατίας, η οποία έχει ολοκληρωθεί μεταξύ της νομαρχίας και του πάρκου. Φαντάζομαι ότι την έχουν δει όλοι οι συνδημότες μας. Ναι, όταν πηγαίνουν στην Λαϊκή Αγορά, στο Πεζάρι. Και όχι μόνο. Είναι η διαπλάτηση του αριστερού πεζοδρομίου. Έχει στενέψει η νησίδα, η κεντρική, προς όφελος του πεζοδρομίου. Έχουν μπει νέα φωτιστικά, έχουν γίνει νέα κράσπεδα με κάγκελο ασφαλείας κλπ. Το έργο αυτό θα συνεχιστεί. Ήδη έχουμε πάρει την έγκριση του νέου έργου και μέχρι το χώρο του παλιού σκουπιδότοπου του νέου αστικού άρτσους πάρκου που θα γίνει πάλι μέσα από το πρόγραμμα Urban. Είναι σήμερα ο χώρος μετά το κλειστό γυμναστήριο και τα ανοιχτά γήπεδα του Δήμου. Θα συνεχιστεί το ίδιο έργο. Άλλα έργα στην ίδια κατηγορία που προγραμματίζουμε, κατηγορία των αναπλάσεων, είναι η δημιουργία του αστικού άρτσους πάρκου στον χώρο του παλιού σκουπιδότοπου, όπως σας είπα. Για το έργο αυτό έχουμε ήδη πάρει την έγκριση και θα ξεκινήσει η μελέτη του έργου και η ανάπλαση της οδού Εγνατίας. Συνολικά, από, ας πούμε, από τη συμβολή με την Λεωφόρο Ηρώων, μέχρι πού? Μέχρι την Εκτενεπόλου. Μέχρι την Εκτενεπόλου, μέχρι την Φιλίππου. Μέχρι, ναι, και πιο εκεί κάτω. Εκεί που τελειώνει, εκεί που τελειώνει. Τελειώνει, ναι. Εκεί τώρα είναι μία συνδυασμένη... Τι θα γίνει δηλαδή, γιατί η Εγνατία είναι μία σημαντική οδός είναι για την Κομωτινή. Ακριβώς, είναι μία σημαντική οδός. Θέλουμε να γίνει ένας ακόμη κεντρικός δρόμος, ο οποίος θα αποσυμφορήσει το κέντρο της πόλης και να γίνει και ένα νέο εμπορικό κέντρο, θα έλεγα, μία νέα αγορά. Ένας νέος πόλος έλξης των κατοίκων της βόρειας πλευράς της Κομωτινής. Πρόκειται για μια συνδυασμένη παρέμβαση και εδώ φαίνεται αυτό που είπα, ότι το Urban δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα. Γι' αυτό φροντίζει ο Δήμος με ένα συνολικό πρόγραμμα, το οποίο έχει διάφορες παρεμβάσεις από διάφορες πηγές χρηματοδότησης. Ήδη προχωράει η διάνοιξη της Εγνατίας Οδού. Ο Δήμος έχει πληρώσει τις αποζημιώσεις και προχωράει η διάνοιξη από δικούς του πόρους. Η ΔΕΙΑΚ κατασκευάζει τα έργα ίδρυψης αποχέτευσης από το Ταμείο Συνοχής. Έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος, τα έργα τώρα θα προχωρήσουν και στη συνέχεια θα έρθει το πρόγραμμα Urban να αναπλάσει